Με χρωματιστά αυτοσχέδια ερώστατα γεμίζει ο ουρανός του Πενταλόφου στο Βόλιο Κοζάνη στην Καθαρά Δευτέρα. Οι πενταλοφίτες, τηρώντας την παράδοση χρόνων, κατασκευάζουν αυτή τη μέρα τα δικά τους αερόστατα και τα αφήνουν να πετάξουν πάνω από το πανέμορφο χωριό τους, αντί των χαρταετών όπως το έθιμο απαιτεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα έθιμο που λώνει αιώνων, ένα έθιμο που το βρήκαμε από τους πατεράδες μας, από τους παππούδες μας. Και το συνεχίζουμε βέβαια. Και τα θυμάμαι από μικρό παιδί. Που κάνουμε αυτή τη γιορτή. Κάνετε και διαγωνισμό. Οι γειτονιές, οι μαχαλάδες, λέγαμε, οι γειτονιές, ποιος θα πάει περισσότερο το αερόστατο και τρέχαμε να το φέρουμε πάλι να το ξαναπετάξουμε. Εκατοντάδες αερόστατα θα γεμίσουν τον ουρανό στο πανέμορφο Πεντάλοφο, όπως ήθιστε κάθε χρόνο, Καθαρά Δευτέρα. Εντυπωσιακό θέαμα για τους ντόπιους αλλά και για τους επισκέπτες. Από γενιά σε γενιά μεταφέρεται η τεχνογνωσία των αυτοσχέδιων, χάρτινων, πολύχρωμων και κλειδικών κατασκευών που μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 3 μέτρα ύψους. Από τους παππούδες έχουμε πάρει αυτό το έθιμο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια από πού έχει προέρθει αυτό το έθιμο. Και σιγά σιγά, ας πούμε, και ο νέος ο κόσμος αρχίζει να ρίχνει τα αερόστατα για αυτός μαζί με εμάς. Το ξέρουμε γιατί έχουμε ξανάρθει εδώ πέρα. Έχουμε φίλους και γνωστούς, είναι καταπληκτικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ και χθες με τις φωτιές το βράδυ και σήμερα τα αερόστατα. Πάρα πολύ. Θα ξανάρθουμε. Τα αερόστατα κατασκευάζονται από ειδικές ψηλές κόλλες χαρτιού διαφόρων χρωμάτων. Τις ενώνουν με προσοχή, δημιουργώντας μια προεξοχή στην κορυφή και τοποθετώντας στη βάση ένα στεφάνι από ψηλό σύρμα. Στην υποδοχή τοποθετείται βαμβάκι, περιχυμένο με καύσιμη ύλη, κυρίως πετρέλαιο, το οποίο παίρνει φωτιά και βοηθάει με τον θερμό του αέρα το αερόστατο να υψωθεί στον ουρανό. Όταν η καύσιμη ύλη σταματήσει να καίει, αυτά χάνουν τον αέρα τους και αρχίζουν να πέφτουν στη γη. Το αερόστατο για να πετάξει χρειάζεται χώρο. Χώρο καύσης. Να μπορέσουμε να το ζεστάνουμε για να φύγει. Το ανεβάζει ο θερμός αέρα. Συνήθως κάνουμε αερόστατα να έχουν στρατηρικό χαρακτήρα, πότε κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι αλήθεια ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς είναι ένα φαντασμαγορικό έθιμο το οποίο παρακολουθούν εκατοντάδες κόσμου που επιλέγουν να βρεθούν στο Πεντάλοφο εκείνη τη μέρα. Η ΕΡΤ πάντως έφτασε ψηλά με το αερόστατο που κατασκεύασαν οι κάτοικοι του Πεντάλοφου αποκλειστικά για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, με την ευχή να είναι πάντα ψηλά. Πάμε να φύγει η ΕΡΤ και να πάει πολύ ψηλά!